Γεια σας παιδιά, η Ιωάννη εδώ. Και σήμερα θέλω να δούμε μαζί πόσα χρήματα πήρανε από τον κρατικό προϋπολογισμό τα κόμματα για το 2024. Και ποια κόμματα, παραδείγματος χάρη, πήρε χρήματα και το ποτάμι. Α, ναι, το ποτάμι δεν υπάρχει. Ναι. Θα δούμε σε λίγο. Γιατί ναι, ήταν πολλά τα λεφτά. Βρήκαμε ακριβώς πόσα είναι με την ομάδα μου και τα παρουσιάζουμε εδώ πέρα, ώστε να γνωρίζουμε όλοι και όλες πόσα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού πήγαν στα κόμματα της Βουλής. Τα στοιχεία τα βρήκαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι δημόσια και μπορεί ο κάθε ένας ή κάθε μία από εμάς να μπει εκεί να τα διασταυρώσει. Και προφανώς, παιδιά, επειδή πάντα μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας στην έρευνα, μπορεί να έχουμε κάνει κάπου λάθος. Αλλά σας λέω πως κάναμε όλες τις κινήσεις όσο πιο προσεκτικά μπορούσαμε για να παρουσιάσουμε αυτά τα αποτελέσματα σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα και να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24, που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τόσο σημαντικά θέματα. Μιας είμαστε εδώ, επίσης, παιδιά, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και σας ευχαριστώ. Και εννοείται, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που πρέπει να το δει. Και πριν προχωρήσουμε, ακόμα ένα μικρό disclaimer. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινώντας το σημερινό βίντεο, να πούμε ότι το κράτος επιδοτεί τα κόμματα, ώστε να μην υπάρχει το αντίστοιχο αμερικάνικο μοντέλο των δωρητών στις ΗΠΑ. Όπως ακούσαμε και πρόσφατα στις εκλογές που είχαν, τα δύο κόμματα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, βασίζονται στους δωρητές για να μπορέσουν να τρέξουν τις καμπάνιες τους. Για την Ελλάδα, τα κόμματα υποτίθεται, ναι, ότι δεν στηρίζονται σε χρήματα μεγάλων εταιριών ή πλούσιων ατόμων, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να έτσι κάνουν εκλογές, τουλάχιστον όχι από όσο ξέρουμε. Διατηρώντας τα λοιπόν, υποτίθεται, σε μία απόσταση από αυτά τα άτομα και από αυτές τις μεγάλες εταιρείες και από τα μεγάλα συμφέροντα. Πάμε όμως να δούμε τι τραβάνε τα κόμματα από τα ταμεία του κράτους, ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν αδιάφθορα και χωρίς να έχουν ανάγκη από κανέναν άνθρωπο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 64-962 του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το έτος 2024, τα κόμματα θα μοιραστούν 15 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το πόσους βουλευτές έχουν αλλά και πόσες ψήφους πήραν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα, από αυτά τα 15 εκατομμύρια, τα 12,5 εκατομμύρια αφορούν την τακτική επιδότηση που λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια, το καταλαβαίνετε λίγο το νούμερο, αφορούν, λέει, επιμορφωτική χρηματοδότηση. Το νούμερο λοιπόν κάθε χρόνο είναι σχεδόν στάνταρ, καθώς αποτελεί το 0,5% της χυλής του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ η επιμορφωτική χρηματοδότηση αντιστοιχεί στο 0,1% της χυλής. Αλλά επειδή μας αρέσει να ψαχουλεύουμε τα πράγματα, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι ψάρια θα πιάσουμε από αυτή εδώ την απόφαση. Οκ, καταλαβαίνω την τακτική χρηματοδότηση, την καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτήν, αλλά καταλαβαίνουμε τι είναι. Τι είναι όμως η επιμορφωτική χρηματοδότηση, που είναι έξτρα χρήματα? Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε ότι το Προεδρικό Διάταγμα νούμερο 15 του 22, τώρα πέρασε αυτό, ορίζει την χρηματοδότηση των επιμορφωτικών δράσεων ως λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα στελέχη των κομμάτων. Οπότε χρειάζονται μερικά εκατομμύρια για τους βουλευτές ή τους πρώην βουλευτές, ώστε να μάθουν καινούργια πράγματα ή νέα skills που θα τους βοηθήσουν, λέει, να κάνουν καλύτερα το έργο τους. Εγώ πάντως δεν έχω ακούσει να διαφημίζεται κάποια τέτοια εκδήλωση 2 χρόνια τώρα ή κάποιο σεμινάριο που να λένε ότι χρηματοδοτήθηκε από αυτόν τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό της Βουλής. Πείτε με αν έχετε ακούσει εσείς ή αν έχετε λάβει μέρος σε κάτι τέτοιο. Αλήθεια, δεν βρήκα κάτι, αλλά ίσως να μου ξέφυγε. Ή δεν είναι ανοιχτά για το κοινό, αλλά δεν θα έπρεπε κάπου να βλέπουμε ως πολίτες που πάνε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω. Τα πράγματα εδώ είναι κάπως θολά. Αν δούμε όμως, παιδιά, πιο προσεκτικά τώρα μέσα στον πίνακα της απόφασης, θα δούμε και κόμματα τα οποία δεν βρίσκονται στη σημερινή Βουλή, όπως το Μέρα 25, αλλά και κόμματα που δεν υπάρχουν πια, όπως το Ποτάμι. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Η κρατική χρηματοδότηση για αυτή την περίπτωση σπάει σε 3 κομμάτια. Το 80% της ετήσιας μοιράζεται μεταξύ των κομμάτων που έλαβαν άνω του 3% στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή εκείνες του 23. Το 10% του ίδιου ποσού δίνεται στα κόμματα που έβγαλαν πάνω από 3% στις τελευταίες ευρωεκλογές, δηλαδή αυτές του 19. Και τέλος, το τελευταίο 10% δίνεται σε κόμματα που πήραν στις τελευταίες 2 εκλογικές αναμετρήσεις πάνω από 1,5%. Με αυτόν τον τρόπο, το Μέρα 25 έλαβε 166.000 ευρώ ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ύπαρξή του, αλλά και το Ποτάμι άλλες 83.000 ευρώ, το οποίο έχει κλείσει. Για να πούμε όμως και του στραβού το δίκιο, το Ποτάμι δήλωσε ότι εφόσον δεν υφίσταται πλέον, θα παραχωρήσει αυτά τα χρήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε όμως και το κόμμα της Χρυσής Αυγής να λαμβάνει ένα ποσό 190.000 ευρώ. Αυτό φυσικά το ποσό δεν θα καταβληθεί ποτέ.
ποτέ, καθώς υπάρχει νόμος από το 15 που αναστέλει την κρατική επιχορήγηση στο συγκεκριμένο κόμμα. Και επίσης, παιδιά, μέσα από την έρευνα μάθαμε με την ομάδα μου ότι κάθε χρονιά που έχει εκλογές, εθνικές ή ευρωεκλογές, τα κόμματα λαμβάνουν κι άλλα λεφτά για την πρόθεσή τους. Έξτρα από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, για τις ευρωεκλογές του 24, διατέθηκαν άλλα 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα κόμματα ώστε να μπορέσουν να τρέξουν μια σωστή προεκλογική εκστρατεία και να ενημερώσουν εμάς τους πολίτες για τις θέσεις τους και για το τι θα κάνουν αν εκλεγούν στην Ευρωβουλή. Και είδατε τελικά ποιοι εκλέχθηκαν. Πάντως αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι γίνεται κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Νέα χρήματα βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία και πηγαίνουν στα κόμματα. Και επειδή έτσι όπως κόβω τη φάση στην Ελλάδα, με έτος δεξιοδοτικό, με την ακρίβεια, με την εσχροκέρδεια, με τον πληθωρισμό και με πολλά πολλά άλλα πράγματα, και μια ανάπτυξη που έχει έρθει για τις μεγάλες τσέπες φυσικά, αλλά όχι για εμάς τους μικρομεσαίους, γιατί εμείς είμαστε 10% πιο φτωχοί ως Έλληνες και Ελληνίδες, αποδεδειγμένα με στοιχεία και νούμερα από ό,τι ήμασταν το 2009, και δεν ξέρω πού θα συνεχίσει να πηγαίνει αυτό το πράγμα. Και ακριβώς επειδή εμείς δεν έχουμε μια δεδομένη πηγή εσόδων όπως έχουν τα κόμματα, παιδιά, καλό θα ήταν να προνοήσουμε από σήμερα κιόλας και να φτιάξουμε ένα δικό μας επίδομα, ένα δικό μας συνταξιοδοτικό για το μέλλον. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και φυσικά εννοείται ότι οι επενδύσεις μπορούν να είναι τα πάντα, από ένα ακίνητο από το οποίο παίρνουμε ενίκιο ή σε ETFs. Εγώ ξέρετε ότι μου αρέσουν τα ενίκια, απλά όχι από ακίνητα. Θέλεις πάρα πολλά λεφτά για να μπεις σε ένα ακίνητο. Και εννοείται ότι όταν ξεκινάμε, πολύ πιθανό να μην έχουμε 200 χιλιάρικα έτσι να αγοράσουμε ένα σπίτι, γιατί και οι τιμές εκεί είναι πλέον. 200 χιλιάρικα τουλ. Αλλά μπορούμε εμείς με 50 ή 100 ευρώ το μήνα να παίρνουμε ένα μικρό ενίκιο, το οποίο λέγεται μέρισμα. Παιδιά, εγώ έτσι επενδύω. DGRW.eu είναι αφορολόγητο, γιατί το ενίκιο, παιδιά, έχει και φορολογία, Τα μερίσματα από αυτό το ETF, όσο και η υπεραξία, πάνε τσέπη, νόμιμα, ολόκληρα, 0% φορολογία, σύμφωνα με νόμο του ελληνικού κράτους. Οπότε ό,τι βγάζουμε είναι δικό μας κέρδος καθαρό. Εννοείται, παιδιά, ότι αυτό δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είναι τι κάνω εγώ, τι συμφέρει εμένα για τα χρήματά μου και το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο οικονομικό και επενδυτικό μου ταξίδι. Πρέπει να κάνετε την έρευνά σας, να καταλάβετε το ρίσκο που αναλαμβάνετε, γιατί δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Ακόμα και ένα σπίτι να αγοράσουμε, ακόμα και αυτό έχει ρίσκο. Δεν ξέρουμε αν θα μας μείνει ανίκιαστο, δεν ξέρουμε αν θα μας πληρώνουν το ενίκιο και πολλά πολλά άλλα. Κάθε επένδυση έχει ρίσκο. Όποιος λέει το αντίθετο λέει ψέματα. Οπότε, παιδιά, κάντε την έρευνά σας και αν θέλετε να δοκιμάσετε το DGRW.eu, γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε και με 50 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή του αυτή τη στιγμή. Και κάθε τρίμηνο από αυτό το 50 να παίρνουμε μερισματάκι. Τρόπος να το κάνουμε δικό μας είναι πολύ απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μου στη Freedom 24 από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.